Εκπτώσεις ακόμη και στα λαχεία κάνουν πλέον οι Έλληνες, καθώς τα 25 ευρώ που στοιχίζει η πεντάδα είναι ένα απαγορευτικό ποσό. Οι λαχιοπόλες παρατηρούν ότι η κίνηση έχει μειωθεί σημαντικά και παρά την παράδοση που ήθελε τους Έλληνες να προκαλούν την τύχη τους στις ημέρες των γιορτών και δι' της πρωτοχρονιάς, ακόμα και εδώ η κρίση επιβάλλει περικοπές. Με φιδό θα δοκιμάσουν την τύχη τους οι Έλληνες φέτος την πρωτοχρονιά. Η οικονομική κρίση επιβάλλει περικοπές ακόμη και στα λαχεία, τα οποία πλέον δεν αγοράζονται κατά πεντάδες, αλλά 1-1 ή το πολύ 2. Τα 25 ευρώ της πεντάδας είναι απαγορευτικό ποσό για τα σημερινά δεδομένα. Όταν έχουν πέσει, έχουν ανεβεί τα είδη. Και τι να περπατήσει, έχουν κουπεί τα δώρα, όλα. Είναι πεσμένη δουλειά, κατακόρυφα. Πόσο κοστίζει τώρα η πεντάδα? Η πεντάδα έχει 25. Αλλά πολύ λίγοι είναι αυτοί που παίρνουν πεντάδα. Παίρνουν από ένα λαχείο. Συνήθως 1-2. Άντε 2 ή πιο πολύ να πάρουν 3. Δεν είναι. Τα οποία κοστίζουν 5 ευρώ το ένα, το ένα κομμάτι. Ναι, ναι. 5 ευρώ το ένα. Σε σχέση με πέρσι, πώς είναι η κίνηση? Σχέση με πέρσι είναι χειρότερα, όσο πάει και χειρότερα. Η επίκληση της θεάς τύχης, ειδικά τις ημέρες των γιορτών, πάντως είναι σχεδόν εγγεγραμμένη στο ελληνικό DNA. Γι' αυτό και οι λαχιοπόλες αφενός περιμένουν αύξηση της κίνησης όσο πλησιάζουμε προς την πρωτοχρονιά και αφετέρου προτείνουν να μειωθεί ο ΦΠΑ ώστε να πέσουν οι τιμές των λαχιών. Δεν ξέρω για πιο χαμηλή, αλλά έτσι όπως μας κατατίσανε σε ένα χάλι. Άμα κατεβάζαν το ΦΠΑ, εγώ πιστεύω ο κόσμος ότι θα αγόριζε παραπάνω. Περιμένετε να έχει όσο θα πλησιάζει παραμονή που είναι η κλήρωση μεγαλύτερη κίνηση, ο κόσμος θα ενδιαφερθεί? Οπωσδήποτε, τις τελευταίες μέρες θα είναι η μεγαλύτερη κίνηση, οι δύο τελευταίες μέρες. Γυρίζοντας σελίδα στο δελτίο μας τώρα, κυρίες και κύριοι, με το νέο έτος φαίνεται ότι θα ξεκινήσει τελικά η λειτουργία των τμήματων ενισχυτικής διδασκαλίας στα σχολεία του Εύρου. Τα τμήματα δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας επιλογής προσωπικού καταρχήν, αλλά και πολλών ακόμη γραφειοκρατικών κολλημάτων. Ωστόσο, οι διευθύνσεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκτιμούν ότι όλος αυτός ο γραφειοκρατικός πανικός βαίνει προς ένα τέλος και άρα οι μαθητές θα μπορούν πλέον να παρακολουθούν τα τμήματα από το Φλεβάρι.